έχω καλή φωνή. Ήταν μια γειτόνισσα η οποία με άκουσε στον μπαλκόνι καθώς άπλωνα τα ρούχα. Εγώ μη, φυσικά. Η αδερφή μου. Δεν μου έχει πει κανένας ότι έχω καλή φωνή, απλά εγώ το θεωρώ. Σου είπε κάποιος ότι τραγουδάς καλά, σου είπε κάποιος ότι έχεις ταλέντο. Ποιος σου είπε ότι τραγουδά? Ποιος? Ο Βαλεντίνο. DJ. Ήταν η καλύτερη μου παρέα που με την υποστήριξή τους ήρθα σήμερα στο X-Factor. Σου είχε πει κάποιος ο τραγουδάς. Σου είπαν ότι είσαι καλός στο τραγούδι. Ο πρώτος που μου είχε πει ότι έχω καλή φωνή ήταν ο αδερφός μου από την Μητρής. Ήταν η κάμερα, είχα δει τον εαυτό μου 4-5 χρόνια τραγουδά και είπα να ασχοληθώ. Ποιος σου είπε ότι τραγουδάς? Από μικρός. Και όταν μεγάλωσες δεν σου είπε κανένα σταμάτα να τραγουδάς? Αυτό που ξεχωρίζει σε μένα πιστεύω ότι είναι η φωνή μαζί με την εμφάνιση και την κίνηση που διαθέτω γενικά πάνω στην πίστη. Το όνομά σου? Ρόι Πολίτη. Ρόι. Πόσο χρόνο είσαι, Ρόι? 27. Και με τι ασχολείσαι? Τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Ναι. Δουλεύεις νύχτα δηλαδή? Δουλεύω βράδυ. Μάλιστα. Τι θα μας πεις? Το παραδόσου. Σπέκι Ζήνα. Πάμε. Αν δεν θέλω δε θα με έχεις, γι' αυτό πρέπει να προσέχεις. Τι νομίζεις, τι πιστεύεις, τι ζητάς. Ξέρω ότι κατά βάθος έχεις κάνει πάλι λάθος. Συγγνώμη, τι κάνετε? Ξέρω ότι πέφτεις έξω και πονάς. Τραγουδάω? Δεν τραγουδάω. Δεν τραγουδάτε? Είστε ακίνητοι έτσι, κοιτάτε πάνω το ταβάνι και κάτι λέτε. Αυτό δεν είναι τραγούδι. Αυτό λέγεται απαγγελία. Συγγνώμη, το τραγούδι. Αν αυτός είναι ο τρόπος που τραγουδάτε, τότε δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να διαθέσουμε. Μπορείτε να πείτε κάτι κάπως καλύτερα? Να πω κάτι άλλο? Μπορείτε να το πείτε καλύτερα και σαν να τραγουδάτε? Ναι. Τώρα δεν τραγουδήσατε. Εντάξει. Εντάξει, ωραία. Αν δεν θέλω δεν θα με έχεις, γι' αυτό πρέπει να προσέχεις. Τι νομίζεις, τι πιστεύεις, τι ζητάς. Και τι εκνευρίζεσαι, κορίτσι μου, αφού δεν τραγουδάς? Εκνευρίζεσαι που μας βλέπεις να θυμώνουμε με αυτό που ακούμε, αφού δεν τραγουδάς? Γιατί είσαι εδώ? Ποιος σου είπε ότι τραγουδάς? Συγγνώμη, τραγουδίστρια. Δεν είσαι τραγουδίστρια. Πού? Μπορώ να πω κάτι άλλο? Όχι. Ας ακούσουμε άλλο ένα, ναι. Είμαστε... Είναι αδικό για μένα. Όταν λέμε κάτι άλλο, εννοούμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι. Προφανώς. Κάτι άλλο. Στη ψυχή αγκάθι το όνειρό μου. Κι η καρδιά σου πέτρα να χτυπώ. Το βλέμμα στο κενό. Στο άπειρο. Ήθελα να σε έχω στο πλευρό μου. Εγώ καθόλου. Βάλει. Σύμμαχο αγάπης και όχι εχθρό. Το μαλλί το καμένο το βλέπεις. Δες με πως έχω γίνει, τι έχει απομείνει. Το βράδυ που τραγουδάτε, έτσι τραγουδάτε? Έτσι τραγουδάτε το βράδυ? Ακίνητη. Με τα χέρια προσοχή, έτσι. Εντάξει, έχω λίγο τρακ τώρα. Έχετε λίγο τρακ. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο? Έλα ρε παιδιά. Λοιπόν, να σου πω κάτι, παιδιά, συγγνώμη, έχω ένα θέμα. Ναι. Έχω ένα θέμα μεγάλο. Εγώ καταρχήν προσβάλλομαι όταν έρχεται κάποιος ντυμένη και βαμμένη και με το άσπρο, με το μαύρο από μέσα και το αυτό, σαν να έρχεται σε τριτοκλασά το μπουζούκι. Με προσβάλλει, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ δεν αρνούμαι να ακούσω τίποτα. Αν θέλετε να ακούσετε εσείς, ακούστε και περάστε το. Εγώ θέλω να φύγεις όπως ήρθες. Όπως ήρθες, μεταβολή και φύγε. Δεν με δίνετε μια ευκαιρία να πω κάτι άλλο. Τι να κάνω? Έχετε πει ήδη 4 φορές έχετε τραγουδήσει. Ναι, αλλά κρίνετε την εμφάνισή μου, δεν κρίνετε τη φωνή μου. Πίστεψε με, κρίνετε δεν και την ανύπαρκτη φωνή σου. Ρωή, δεν τραγουδάς. Έχω μείνει speechless. Είσαι... Έχει μείνει άφωνος όπως εσύ. Άφωνος δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ξεστή και δεν ακούς. Δεν ακούς. Προσπάθησε να σε βοηθήσει αρχικά ο κ. Μουρατίδης και δεν άκουγες. Έκανες το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις δυστυχώς. Θα ψηφίσουμε. Νίκο? Νίκο. Εγώ ψηφίζω όχι. Κατερίνα. Οκ. Okay. Γιώργο. Εγώ θα σου πω το μεγαλύτερο όχι που έχω πει μέχρι τώρα. Είσαστε πολύ σκληρός. Ρωή, και εγώ σου λέω όχι. Πιστεύω ότι έχω καλή φωνή. Δεν έχεις καθόλου φωνή. Ότι έχετε καλή φωνή. Ούτε καλή και κακή. Καθόλου. Δεν έχετε φωνή, κυρία μου. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Μας λέτε ότι είστε τραγουδίστρια. Δεν είστε τραγουδίστρια. Ούτε θα γίνετε ποτέ. Και απαγορεύεται να λέτε είμαι τραγουδίστρια. Προσβάλλετε τις υπόλοιπες τραγουδίστριες.
σας πω. Από πού θα φύγω? Από εκεί που μπήκατε. Γεια σας. Η Ρόη μάλλον πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Μαζί της και πολλοί άλλοι.